Καλησπέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. υπόψιν@yahoo.com, το email της εκπομπής, για όσους από εσάς επιθυμείτε να μας αποστείλετε τα μηνύματά σας, ενώ βλέπετε και στην οθόνη σας τα κοινωνικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα οποία μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να δείτε τις εκπομπές μας και ό,τι άλλο θέλετε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, καλησπερίζω στο δεύτερο μέρος, μέσω Skype, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Τσίμου, καλησπέρα στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας. Αν μπορούμε, παρακαλώ, να έχουμε ήχο από το κοντρόλ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, κύριε Χατζηθεοδοσίου, και να σας συγχαρούμε, βέβαια, για τον τίτλο που σας απήνει με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και την αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για από ό,τι γνωρίζω, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα το κάνει αυτό σε ανθρώπους που συνεισφέρουν είτε στο Πανεπιστήμιο είτε στο έθνος. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, βέβαια, με το θέμα των εκλογών. Βιώνουμε όλοι μας την προεκλογική περίοδο. Σε ένα κλίμα πολιτικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι πολιτικοί αρχηγοί ζεσταίνουν τις μηχανές, οι υποψήφοι οργώνουν τις περιφέρειές τους, τα κομματικά επιτελεία βρίσκονται επιποδός και θέλω να έρθω στο εξής. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Την ίδια στιγμή όμως γνωρίζουμε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ότι σε προεκλογικούς περιόδους η αγορά γενικότερα έχει χαμηλούς ρυθμούς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η κατανάλωση μειώνεται, οι επενδύσεις ενδεχομένως παγώνουν. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς χαρακτηρίζετε εσείς την προεκλογική περίοδο που διανύουμε και πώς χαρακτηρίζετε τις μέχρι τώρα τουλάχιστον προγραμματικές εξαγγελίες των κομμάτων, αν βρίσκουν δηλαδή σύμφωνες ή όχι την επιχειρηματική αγορά? Παρακαλώ. Στα 25 χρόνια που είμαι στο επαγγελματικό επιμελητήριο και στα 10-12 χρόνια που είμαι πρόεδρος, πρέπει να σας πω καταρχήν ένα το οποίο έχει και λίγο χιούμορ. Συμφωνούμε πάντοτε με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Δηλαδή, στις μέρες των εκλογών ακούμε πάρα πολύ μεγάλες υποσχέσεις για πράγματα που πρέπει να γίνουν, για διεκδικήσεις που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουν τα κόμματα είναι ότι ο λαός ζητάει απαντήσεις στα καθημερινά ζητήματά του και δεν τον ενδιαφέρουν οι κοκορομαχίες. Θα έλεγα λοιπόν, ξεκινώντας, ότι ξέρετε, η μακρά περίοδος των εκλογών, όπως σωστά είπατε, είναι εις βάρος της οικονομίας, γιατί όταν έχουμε εκλογές υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας, δεν γίνονται επενδύσεις και δεν είναι μόνο μεγάλες και μικρές επενδύσεις. Ο κόσμος είναι κουμπωμένος, άρα ουσιαστικά υπάρχει μείωση της κατανάλωσης, αυτό είναι εις βάρος των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων. Γενικότερα όμως, ο κόσμος σήμερα και λόγω του θέματος που έχει επηρεάσει σημαντικά του προβλήματος προέκυψης με τη σύγκρουση στα Τέμπη, το αφήγημά του προς σε όλες τα πολιτικά κόμματα είναι το εξής. Τι θα κάνεις αύριο για να μπορεί να καλυτερέψει η ζωή μας? Τα ζητήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι η ακρίβεια, σε επιχειρήσεις η μείωση της κατανάλωσης, είναι το ενεργειακό, είναι η ασφάλεια, όπως είπα προηγουμένως. Άρα το ερώτημα είναι τι θα κάνετε αύριο, έτσι ώστε να μπορεί να βγει ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, όπου με τα 750 ευρώ θέλει το 50% για να πάρει τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί θυμίζω ο πληθωρισμός δεν είναι μονοψήφιος, κάτι μεταξύ 5-7%, αλλά στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα δηλαδή, ο πληθωρισμός είναι 15, 16 και 17%, και όλα δείχνουν ότι θα ανέβει ακόμα παραπάνω εφόσον οι τιμές των καυσίμων δεν λένε να σταματήσουν την ανηφόρα και έχουμε σήμερα τιμές κοντά στα 2 ευρώ. Άρα πρακτικά το πρώτο θέμα είναι, και το θέμα πάντα των εκλογών ήταν η οικονομία, είναι τι θα κάνετε για αυτό το θέμα που σήμερα ταλανίζει όλη την οικονομία και όταν έχει πρόβλημα, εξηγώ, ο εργαζόμενος συνταξιούχος, έχουν και οι επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα και τελειώνει το εισόδημά του στα είδη πρώτης ανάγκης, στο νίκη και στο ρεύμα, δεν έχει χρήματα να καταναλώσει. Μεγάλο θέμα αφορά η στρατηγική της οικονομίας. Τι θα κάνουμε μελλοντικά? Έχουμε μια οικονομία πληγωμένη από τα 14 χρόνια της οικονομικής κρίσης. Έχουμε επιχειρήσεις που έχουν τεράστια χρέη. Θυμίζω αυτές τις μέρες το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει. Παρά το ότι θυμάστε ότι εγώ χαιρέτησα την απόφαση της κυβέρνησης για την επαναφορά των 120 δόσεων, ουσιαστικά με τον τρόπο που το κάνει, με τον κόφτη δηλαδή του 2021, του Νοέμβρη, δηλαδή ο οποίος δεν έχει διεκπαιρεώσει ή δεν έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις του μέχρι τότε, βγαίνει έξω με αποτέλεσμα το 80% από αυτούς που θα ήταν να μπουν σε 120 δόσεις σήμερα είναι εκτός
Και άρα ζητάμε τα πολιτικά να βρουν έναν τρόπο έτσι ώστε να μπουν παραπάνω επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν μπουν, κυρία Τσίμου, αυτό το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλο μέρος αυτών των επιχειρήσεων να κλείσει, με αποτέλεσμα να στερηθεί και έσοδα η πολιτεία και να έχουμε περαιτέρω αύξηση ενεργείας. Και βεβαίως, όπως πάντα, τα θέματα της εθνικής ασφάλειας, δηλαδή σε ό,τι αφορά την εθνική μας ανεξαρτησία, τα θέματα που αφορούν τις γειτονικές χώρες, θα έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Αυτά τα ζητήματα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει καθημερινά να είναι το αφήγημα των κομμάτων και όχι οι κοκορομαχίες ή θέματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά των πολιτών από το παρελθόν σήμερα. Παλιότερα κάποιος πήγαινε στις κάλπες με δεδομένη την ψήφο του, αλλά δεν πάει με δεδομένη την ψήφο, πάει και στηρίζει αυτόν που πιστεύει ότι αύριο θα του δώσει λύση στα καθημερινά του ζητήματα. Και νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία και θυμίζω ότι ο επαγγελματικό επιμελητήριο έκανε ένα debate των τριών κομμάτων πριν λίγες μέρες, θα επαναλάβει το ίδιο μετά από λίγες μέρες. Με μοναδικό ερώτημα είναι ποιες είναι οι προτάσεις και απόψεις σας για την ελληνική οικονομία, για τις μικρές επιχειρήσεις, πώς μπορούν να επιβιώσουν στο σημερινή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του χρέους, αλλά και του θετικού που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, τα οποία θα μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία και για να ορθοποδήσουν επιχειρήσεις, αλλά και να πάνε την οικονομία μπροστά. Σημαντική πρωτοβουλία αυτή που μόλις προαναφέρατε εκ μέρους του επιμελητηρίου. Να την συνεχίσετε, γιατί πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως γνωρίζουμε και είναι γνωστό της ΠΑΣ, αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, η στήριξη προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα της ρύθμισης οφειλών, όπως προαναφέρατε, νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά αιτήματα και βασικά παράλληλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. Και μας αναφέρατε ότι περίπου το 80% δεν θα ενταχθούν στην ρύθμιση οφειλών, κύριε Χατζηδοσίου. Είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό το οποίο μένει εκτός. Δεν το λέω μόνο εγώ, τώρα είναι και επίσημες αρχές. Εξηγώ ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να καταλάβει ότι τον Νοέμβριο του 2021 ήμασταν μέσα στην πανδημία. Υπήρχαν πολύ λιγοστά έσοδα, υπήρχαν επιχειρήσεις που ήταν κλειστές. Καλά, είναι πολύ λογικό να έχουν μείνει κάποιες δόσεις απλήρωτες. Δεν μπορεί αυτό να μπαίνει σαν στοιχείο και να βγάζει το 80% απ' έξω, γιατί αν αυτό δεν πετύχει, πρέπει να σας πω ότι οι μελέτες τόσο του επαγγελματικού επιμελητηρίου όσο και τη ΕΣΥΑΒΕ δείχνουν ότι αν αυτές οι ρυθμίσεις δεν πετύχουν, τότε μία στις τρεις επιχειρήσεις κινδυνεύει στο άμεσο μέλλον να κλείσει. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν ήταν μόνο το θέμα της πανδημίας, μετά του ενεργειακού, είχαμε και πριν τα 10 χρόνια μνημόνια. Σωστά. Αυτά δημιουργήσαν ένα ιδιωτικό χρέος που σήμερα ξεπερνάει τα 270 δισεκατομμύρια. Άρα η πρόταση είναι απλή. Ή βρίσκεται λύσεις ώστε να καταφέρουν και να πληρωθούν υποχρεώσεις και να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, ή στυλώνεται τα πόδια σε απόψεις οι οποίες δεν έχουν καμία ουσία και θα δούμε πολύ σύντομα μεγάλο μέρος αυτών των επιχειρήσεων να κλείνει, γιατί ουσιαστικά δεν θα καταφέρει να αποπληρώσει εφόσον βγαίνει και έξω από τις ρυθμίσεις. Σήμερα πώς είναι το επιχειρηματικό τοπίο, κύριε Χατζηδοσού? Μια έτσι σύντομη ακτινογραφία θα θέλαμε. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι περισσότερες από αυτές που κλείνουν? Κοιτάξτε, εδώ το να μπορούμε να πούμε σαφέστατα, να σας δώσω απάντηση, δεν είναι εύκολο. Και να εξηγήσω το γιατί. Το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας τυπικά έχει 300.000 επιχειρήσεις. Ουσιαστικά δεν ξεπερνάνε τις 130 με 140.000. Γιατί είναι δύσκολο να το βρούμε? Και είναι ένα θέμα το οποίο έχω πολλές φορές συζητήσει και με το αρμόδιο Υπουργείο και με την ΕΑΔΕ. Ξέρετε, κυρία Τσίμου, μια επιχείρηση όταν κλείνει θα πρέπει να πληρώσει την εφορία και τις ασφαλιστικές εισφορές πέραν όλων των άλλων υποχρεώσεων. Άρα, όταν δεν μπορεί να τις κλείσει, τι κάνει? Είναι οι επιχειρήσεις που λέμε λεγόμενες ζόμπι, δηλαδή φαίνονται ανοιχτές, αλλά ουσιαστικά είναι κλειστές. Αυτός ο αριθμός πανελλαδικά είναι τεράστιος. Κατά τη γνώμη μου, ξεπερνάει τις 800.000 πανελλαδικά που έχουν μείνει πολλά χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πει λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ απλό. Όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση λογαριασμού ή πωλήσεων πάνω από 2-3-5 χρόνια, γιατί μιλάμε και για τέτοιες περιπτώσεις, είναι παράλογο να θεωρούμε αυτές τις επιχειρήσεις ανοιχτές. Πρακτικά, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα είμαστε σε μια καλύτερη φάση, έχουμε αύξηση του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά, θυμίζω για να πάρουμε μια ιδέα, το ΑΕΠ μας δεν έχει φτάσει στα επίπεδα του 2009, άρα περιμένουμε ακόμα να έρθουν αυτές οι καλύτερες μέρες, έτσι ώστε να δούμε παραπάνω επιχειρήσεις να ανοίγουν και βεβαίως να δούμε και επιχειρήσεις που μπορούν, με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και κυρίως θα έλεγα το ενεργειακό και την ακρίβεια, να μπορούν και να επιβιώσουν πέρα από το να ανοίξουν. Πάντως, το ενεργειακό, κύριε Χατζηδοσίου, μιας και το θέτετε, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή κρίση γνωρίζουμε ότι είναι ευρωπαϊκή. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Άρα, και λοιπόν, το θέμα της ακρίβειας και το ενεργειακό είναι θέματα που αφορούν όλη την Ευρώπη και πιθανόν. Αυτό που κρίνεται μια κυβέρνηση, πρέπει να σας πω, είναι από τα μέτρα που παίρνει για να μπορέσουν να αντέξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι έτσι όπως το λέτε, ότι υπάρχει παντού. Όμως θυμίζω ότι η Ελλάδα είναι η 25η χώρα από τις 27 στο διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο πολίτης για τα αγαθά πρώτης ανάγκης. Έχουμε δηλαδή την τρίτη θέση από το τέλος. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ είναι απόφαση ελληνικής κυβέρνησης πως το μοιράζει. Όταν λοιπόν σήμερα
Τα 12,1 δις έχουν μοιραστεί σε 387 επιχειρήσεις από το σύνολο των 830.000. Είναι επίσης ευθύνη γιατί θα μπορούσε να βάλει τον πύχη πιο χαμηλά, να έχει χαμηλό το καδάνιο που είναι 0,7 σχεδόν μηδενικό επιτόκιο και να έχει και 25 και 50 και 100.000. Και όχι να πρέπει να πάρει 2 εκατομμύρια ή 3 που δεν μπορούν μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων και να βγαίνουν να παίξουν το Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμίζω 3,8% των επιχειρήσεων δυνητικά μπορεί να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΕΣΠΑ. Ποια είναι η συμμετοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Χατζηδεδοσίου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Ποια είναι η συμμετοχή ως προς τα επενδυτικά σχέδια έτσι, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σήμερα στο Ταμείο είναι Ανάκαμψης? Αυτό εξηγώ. Όταν σας λέω ότι 387 επιχειρήσεις θα μοιραστούν 12,1 δις, αυτό σημαίνει αυτό. Δίκαιο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παίξουν. Είναι οι επιχειρήσεις πολύ μεγάλες και όταν λέει η κυβέρνηση μεσαίες, κατά τα πρότυπα Ευρώπης, είναι επιχειρήσεις με 250 άτομα. Εδώ να θυμίσω ότι στην Ελλάδα το 96% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι 9 άτομα. Άρα αυτό που ανέφερα προηγουμένως είναι πολύ λογικό ότι εξαιρούνται, γι' αυτό μιλήσατε για 3,8. Ευνοούνται πάλι οι μεγάλοι δηλαδή, κύριε Χατζηδεδοσίου. Ακριβώς. Ευνοούνται μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και βεβαίως η απάντηση είναι ότι δεν μας διατάζει η Ευρώπη, δεν μας επιβάλλει η Ευρώπη να έχουμε τόσο ψηλά τον πύχη. Εξηγώ, όπως από τη μελέτη που έχουμε παραδώσει και στο αρμόδιο Υπουργείο, μπορούν να υπήρχαν και δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης μικρών ποσών, 25, 50, 100 χιλιάδων. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ξέρετε, όταν το δάνειο είναι μεγάλο, μόνο η δημιουργία φακέλου, δηλαδή το business plan για να υποβάλεις, κοστίζει 10 χιλιάδες. Άρα, όταν ξέρεις ότι στη χώρα σου έχεις 430 χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις, όταν έχεις άλλες 300 χιλιάδες που είναι μέχρι 5 άτομα, οφείλεις να το αναγνωρίσεις και να τους δώσεις κίνητρα από αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο Ταμείο Ανάκαμψης να δουλέψουν. Το ίδιο ισχύει για το ΕΣΠΑ. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο ΕΣΠΑ που αφορούσε την ψηφιοποίηση, πολύ σημαντικό πρόγραμμα, η επιχείρηση για να μπορεί να πάρει το πρόγραμμα πρέπει να έχει πάνω από 3 εργαζόμενους. Άρα, εκ προημίου εξαιρούνται όλες οι ατομικές και εξαιρείται άλλο ένα 30% που εξήγησε ότι έχει πολύ λιγότερο και από 3 άτομα. Μπορεί λοιπόν, και είναι θέμα πολιτικής απόφασης, να απλώσει το πρόγραμμα έτσι ώστε να ευνοηθεί πολύ μεγαλύτερο μέρος. Δεν θα ευνοηθεί το 100%, αλλά μπορεί το 6 να γίνει 30, 40, 50 και όχι να είναι τόσο περιοριστικό, δηλαδή είναι πολύ μικρός ο αριθμός συμμετοχής είτε στο Ταμείο Ανάκαμψης είτε στο ΕΣΠΑ. Κύριε Χατζηδεδοσίου, γνωρίζω ότι κάνετε μεγάλες προσπάθειες και ενέργειες και με τα ευρωπαϊκά μελητήρια είστε σε επαφή. Και θέλω να σας ρωτήσω, το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά συνολικά όλη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι αντίστοιχες, μικρομεσαίες, μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης, αντιδρούν σε αυτό τον καταμερισμό του προϋπολογισμού σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια? Υπάρχει κάποια αντίδραση, αν γνωρίζετε εσείς κάτι από αυτού, για να έχετε έρθει σε κάποια συνεννόηση από κοινού για την περαιτέρω ενίσχυση του θέματος? Παρακαλώ. Το πρώτο ζήτημα είναι να διαχωρίσουμε την Ευρώπη στο Βορρά και στο Νότο. Ο Βορράς έχει επιχειρήσει ακόμα και μικρομεσαίες που είναι αρκετά περισσότερες από ότι ο Νότος. Αντίστοιχο πρόβλημα με εμάς έχει η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ελαστικότερα κριτήρια για τη συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά προσέξτε, δεν έχει και τόσες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις όπως στη χώρα μας. Και εδώ θυμίζω ότι η διαφορά όλης της Ευρώπης από την Ελλάδα είναι ότι είχε την πανδημία, είχε τον ενεργειακό, αλλά δεν είχε τα 10 χρόνια μνημόνια. Mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 50% των επιχειρήσεων ξέρουμε ότι έχει οφειλές είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ. Αυτές εκ προημίου βγαίνουν έξω από το πρόγραμμα. Οποιοδήποτε οφείλει είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ δεν μπορούν να μπουν μέσα. Άρα ουσιαστικά και εγώ όταν έλεγα προηγουμένως, ωραία, εφόσον αυτές βγαίνουν να παίξουν και βεβαίως και εμείς δεν βάζουμε ένσταση γιατί καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, δώσε την ευκαιρία σε αυτούς που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα να μπουν. Αυτό εξηγώ στις χώρες του Νότου, ασφαλώς και έχει γίνει. Τρανό παράδειγμα είναι η Πορτογαλία, που ακριβώς επειδή είχε πρόβλημα και εκεί με τις συστημικές τράπεζες, πέρασε μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τράπεζα που έχουμε και εμείς, και έτσι ένα 40% των επιχειρήσεων ευνοήθηκαν από αυτό το μέτρο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω για πολλές φορές, ο τρόπος διαμοιρασμού είναι θέμα πολιτικής απόφασης, δηλαδή ποια είναι η οικονομία που θέλουμε στο μέλλον. Να σας το πω ανάποδα, αν δεν γίνει τίποτα και τα χρήματα αυτά τα 91 δις μοιραστούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ σκέψη να καταλάβουμε ότι μελλοντικά μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ή πολλοί κολοσσοί επιχειρήσεων και στη χώρα θα έχουν τον έλεγχο μεγάλων κλάδων της οικονομίας, όπως ήδη συμβαίνει στα ηλεκτρικά είδη, που το ξέρουμε όλοι, συμβαίνει στα τρόφιμα, όπως ξέρετε, 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ ελέγχουν το 86% του τζίρου. Θα συμβεί και σε όλους τους άλλους κλάδους, γιατί απλά όταν ένας ενισχύεται με χαμηλό το καδάνιο, μηδενικά επιτόκια, θα λέγαμε το 0,7, όταν παίρνει χρήματα τα οποία είναι επιδοτούμενα ταμείο από το ΕΣΠΑ και ο άλλος δεν παίρνει, είναι πολύ λογικό, θα ισχυροποιηθεί έναντι του μικρού. Εμείς λοιπόν ζητάμε άλλη μια φορά να υπάρξει αυτό που λέμε οικονομική δημοκρατία. Δηλαδή τα χρήματα να μοιραστούν προς όφελος όλων των επιχειρήσεων, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα να
υπάρχουν και αύριο. Και επειδή αυτές τις μέρες θα ακούσουμε μια λέξη που λέμε πάντα, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχογαλιά της ελληνικής οικονομίας, και βεβαίως είναι, γιατί είναι το 99% των επιχειρήσεων της χώρας, καιρός να το δούμε και στην πράξη πέρα από τα λόγια. Πάντως, εγώ ακούγοντας, κυρία Χατζηθεοδοσίου, την Λαγκάρ, την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι εντός Μαΐου επίκειται νέα αύξηση των επιτοκίων, με πιάνει η καρδιά μου. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά για χιλιάδες δανειολήπτες και επιχειρηματίες κατ' επέκταση, η αύξηση των επιτοκίων έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Και ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς κατ' επέκταση, πόσο σας προβληματίζει η αύξηση των επιτοκίων και αν και εσείς φοβάστε ότι η δημιουργία νέων κόκκινων δανείων είναι μπροστά μας, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Το τελευταίο ένα χρόνο έχουν γίνει 6 αυξήσεις επιτοκίων. Για να το κάνουμε κατανοητό από όλους, ένας που πληρώνει μια δόση 500 ευρώ το μήνα, είτε για κατοικία είτε για κάποιο επιχειρηματικό δάνειο, τώρα πληρώνει 650 ευρώ. Δηλαδή έχει μια αύξηση 150 ευρώ το μήνα. Ξέρετε, αυτό πάντα πρέπει να λέμε, πήρα από κάπου έσοδα, είτε ο εργαζόμενος είτε η επιχείρηση, η μικρή επιχείρηση, τέτοια έσοδα που να δικαιολογούν και να μπορεί να πληρώσει την παραπάνω δόση. Η απάντηση είναι όχι. Σας θυμίζω ότι τη θετική απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος, ότι ουσιαστικά πάγωσε τα επιτόκια, δηλαδή δεν υπάρχει νέα αύξηση επιτοκίων από αυτά που υπήρχαν μέχρι πριν από λίγες μέρες που πάρει την πήρα την απόφαση, αλλά δεν πήρε πίσω βεβαίως το 30% της αύξησης που έγινε μέχρι τώρα. Η απάντησή μου είναι ότι θεωρείται απόλυτα δεδομένο, και αυτό ήθελε να προστατεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, να μην διευρυνθεί πάρα πολύ. Θα έχουμε νέα γενιά κόκκινων δανείων. Το θέμα είναι πόσο μεγάλες θα είναι και πόσο μπορεί να αντισταθούν, γιατί όπως σωστά λέτε, η αύξηση των επιτοκίων επιφέρει. Το πρώτο πρόβλημα που φέρνει είναι μεγάλο πρόβλημα στα παλιά δάνεια. Με τα παλιά δάνεια έχω ξένη δόση. Το δεύτερο πρόβλημα που είναι ότι όταν παίρνει χρήμα για να λειτουργήσει την επιχείρηση και το αγοράζει με επιτόκιο υψηλό, τότε αυτό επιβαρύνει την παραγωγή σου, επιβαρύνει τις πωλήσεις σου. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει τις επιχειρήσεις το να αντέξουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Άρα εδώ ισχύει πάλι το ίδιο, ότι μια μεγάλη επιχείρηση που δεν έχει πρόβλημα ρευστότητας είναι υπέρθεση εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων που όταν πάρουν κεφάλαια και πρέπει να τα πληρώσουν με τόσο ακριβά επιτόκια δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Υπάρχουν λοιπόν δύο προβλήματα, και των παλιών δανείων και των νέων δανείων που μπορεί σήμερα και χρειάζονται πολλές επιχειρήσεις ως ρευστότητα για να μπορούν να λειτουργήσουν, θα πρέπει να κάνουν τις αγορές τους ή αν θέλετε και να υπάρξουν στο σύγχρονο περιβάλλον. Πάντως, νομίζω ότι βιώνουμε έναν φαύλο κύκλο και το λέω αυτό διότι και οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που προαναφέρατε και το λουκέτο, το πιο σημαντικό, προχωρούν σε αυξήσεις των τιμών από την άλλη, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Αυτή είναι και η αιτιολογία που με ρωτήσατε στην αύξηση των τιμών που έχουμε κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης και εδώ στα τρόφιμα. Θυμίζω ότι η πρότασή μας ήταν, επειδή μιλάμε πάντα για Ευρώπη και χαίρομαι γιατί μου είπατε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ξέρετε, όταν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, πρέπει να είμαστε Ευρωπαίοι παντού. Όχι όποτε μας βολεύει είμαστε Ευρωπαίοι και όποτε μας βολεύει δεν είμαι. Άρα θα σας έλεγα, ας πούμε, ότι στα είδη πρώτης ανάγκης σήμερα στην Ευρώπη υπάρχει ΦΠΑ ο οποίος δεν ξεπερνάει το 4%. Θυμίζω ότι η Ισπανία έχει 0% και η Ελλάδα έχει 13%. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να κάνουν λάθος και να ακούμε κουβέντες του τύπου αν αυτή η μείωση θα πάρει. Δηλαδή, θεωρούμε ότι όλοι οι Έλληνες απατεώνες και οι Ευρωπαίοι είναι οι έντιμοι, γιατί κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άρα, η πρώτη απάντηση είναι ότι θα έπρεπε στα τρόφιμα που δημιουργούν το μεγάλο θέμα της αύξησης των τιμών να μιλήσουμε. Εγώ δεν λέω για μηδενισμό του ΦΠΑ, αλλά τουλάχιστον να πάει από το 13 στο 6, όταν γνωρίζουμε ότι 11 χώρες της Ευρώπης στο τελευταίο ένα χρόνο προχωρήσαν σε μείωση του ΦΠΑ. Σωστά. Και όχι μόνο στα τρόφιμα, και στα καύσιμα είναι ένα βασικό αίτημα από ό,τι γνωρίζω. Στα καύσιμα επίσης το έχουμε επαναλάβει και σας λέω ότι όταν η Κύπρος που αγοράζει καύσιμα από την Ελλάδα είναι παράλογο να έχει μικρότερη τιμή στη βενζίνη και το πετρέλαιο από ό,τι στη χώρα μας. Γιατί εδώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι τόσο μεγάλος, ώστε φτάνουμε στο σημείο στη χώρα που εξάγουμε καύσιμα να έχει μικρότερη τιμή από τη χώρα που ουσιαστικά υπάρχουν, από τη χώρα που πουλούνται τα καύσιμα. Και ο λόγος είναι ακριβώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι τεράστιος και η μείωσή του ασφαλώς και θα έχει θετικές επιπτώσεις και στις τιμές, δηλαδή στη μείωση των τιμών. Γιατί ξέρετε, ένα παραγόμενο προϊόν για να φτάσει από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης έχει μεταφορές. Και οι μεταφορές έχουν έξοδα. Σωστή. Και αυτά τα έξοδα επιβαρύνουν το προϊόν. Πάντως, αυτό που έχω να πω, κυρία Χατζηθεοδοσίου, γιατί εδώ είμαι και προς το τέλος της εκπομπής, μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, είναι ότι η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολα λόγω και της ακρίβειας και των προηγούμενων 10 χρόνων, όπως προαναφέρατε, των μνημονίων. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί η Ελλάδα έχει αυτή την ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Διαβάζουμε ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 18 πρώτες ημέρες και από εκεί και έπειτα πολλοί αναγκάζονται να μην καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους και κόβουν και βασικές ανάγκες, κύριε Χατζηθεοδοσίου, να το πούμε και αυτό. Και πέραν αυτού, πολλοί πιάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά για να τα βάλουν πέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, είναι τη 2023. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη απόδειξη του προβλήματος που υπάρχει είναι το Market Pass, το οποίο τι σημαίνει,
ότι η πολιτεία επιδοτεί και θα έλεγα ότι θυαμβολογεί κιόλας ότι θα το πάρουν 8,5 εκατομμύρια Έλληνες, δηλαδή το 85%. Τι θα πάρει το 85%? 30 ευρώ το μήνα για να αγοράσει τρόφιμα. Αυτό δείχνει το μέγεθος της ακρίβειας. Άρα, όταν μια χώρα χρειάζεται το 85% να πάρει 30 ευρώ το μήνα, επαναλαμβάνω, και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βοήθημα, αποδεικνύει το μέγεθος της ακρίβειας, της στόχης και των προβλημάτων που λέτε. Ξέρετε κάτι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέμε πάντα, ο πολίτης θα πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να επιβιώνει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, σε αυτό που είπατε, η απάντηση είναι ότι ξέρετε, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μείωση της κατανάλωσης των τροφίμων. Και εδώ η παγίδα είναι όταν λέμε. Ο και στην στροφή προς την ιδιωτική ετικέτα, κύριε Χατζηδεοδοσίου, να επισημάνω έτσι, να προσθέσω μάλλον. Όταν λέμε ότι πέρσι και φέτος έχουμε τις ίδιες πωλήσεις στα τρόφιμα, αυτό σημαίνει αυτοδίκαιο ότι παραδεχόμαστε ότι είναι μείωση 20%. Εφόσον λες ότι ο πληθωρισμός πέρσι ξεπερνούσε το 20%, φέτος είναι 15%. Άρα πρακτικά, όταν έχουμε ακριβώς τις ίδιες πωλήσεις, σημαίνει μείωση των προϊόντων κατά 15 με 20% που αγοράζει ο καταναλωτής. Γιατί τα προϊόντα αυξήθηκαν. Και δεν θυμίζω εδώ τα προϊόντα με μικρότερες συσκευασίες που γράφουν που ήταν για 500 γραμμάρια και έχει 400 γραμμάρια. Κάτι το οποίο ήταν κάτι που ανακαλύφθηκε αυτόν τον καιρό, ώστε να υπάρχει μια, θα μου επιτρέψετε, εξαπάτηση του κοινού ότι αγοράζει το ίδιο προϊόν στην ίδια ποσότητα, ενώ στην πραγματικότητα είναι μικρότερη ποσότητα για να έχει παρεμφερή κιόλας τιμή, γιατί πολλές φορές είναι και ακριβότερη τιμή. Η αγορά πώς αντέδρασε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, κύριε Χατζηδεοδοσίου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής? Πρέπει να σας πω, κύριε Τσίμου, ότι εγώ είμαι και θα είμαι, εκφράζοντας αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ότι υπέρ της αύξησης του μισθού. Εμείς εκτιμάμε ότι δεν μπορεί μια χώρα να είναι προηγμένη και οι μισθοί να είναι μισθοί πείνας. Πρέπει να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί. Και βεβαίως είμαστε υπέρ και περαιτέρω αύξησης του μισθού. Ποια είναι η ένστασή μας? Όταν η κυβέρνηση αποφασίζει, και εδώ επιτρέψτε μου, είναι αυτό που λέμε με ξένα κόλλημα μνημόσυνο, την αύξηση των μισθών που έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή κάνει κουμάντες στο δικό μας μαγαζί και όχι στους δημόσιους υπαλλήλους. Η απάντηση είναι η εξής: να προχωρήσουμε σε αύξηση, αλλά την ίδια στιγμή θυμίζω ότι προκαταβολή φόρου, που είναι μνημονιακός φόρος, δεν υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης που έχει. Άρα είναι ευκαιρία, αφού είμαστε εκτός μνημονίου, να καταργηθεί προκαταβολή φόρου. Δεύτερον, έχουμε το υψηλότερο μη μισθολογικό κόστος στην Ευρώπη. Σε απλά ελληνικά, έναν κάποιος παίρνει 1.000 ευρώ καθαρά, άλλα 1.100 ευρώ είναι το μη μισθολογικό κόστος. Το υψηλότερο επίσης της Ευρώπης. Και τρίτον, φόρος επιδεύματος, που ξανακούμε θα καταργηθεί στο μέλλον. Τι θα πει θα καταργηθεί στο μέλλον? Είναι επίσης μνημονιακός φόρος, επί δικαίων και αδίκων, ανεξαρτήτως του τζίρου, και ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ένας φόρος που επιβλήθηκε επίσης λόγω μνημονίων. Η κατάργηση των παραπάνω φόρων ή η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, βεβαίως θα μπορούσε να σημαίνει πολύ μεγαλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί να ζητάς πάντα να επιβαρύνεις τα κόστη επιχειρήσεων, χωρίς να ελευθερώνεις ζητήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, είχαν μια λογική στα μνημόνια, και να πιστεύουμε ότι αυτό είναι εύκολο. Αυτό και ήδη η αύξηση του μισθού μπορεί για κάποιες επιχειρήσεις να είναι απογορευτικές, πολύ μικρές, να τους δημιουργεί προβλήματα, γιατί ακριβώς, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εναντίον, αλλά πρέπει βάρη του πρόσφατου παρελθόντος να αφαιρεθούν για να μπορέσουν να υπάρξουν και περαιτέρω αυξήσεις των μισθών. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που μόλις περιγράψατε, και αυτό αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία και στις τσέπες των Ελληνών πολιτών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που μας εντοπίζουν λίγο πριν την επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή, είμαστε μισό βήμα, θα έλεγα, από την επενδυτική βαθμίδα. Κλείνοντας με αυτό, θέλω να σας ρωτήσω πόσο αισιόδοξο είστε, κύριε Χατζηδεοδοσίου. Κλείνοντας με αυτό, θέλω να σας ερωτήσω πόσο αισιόδοξος γενικότερα είσαστε εσείς για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, με την παρένθεση βέβαια πάντοτε των εκλογών, τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Παρακαλώ. Και ως άνθρωπος προσωπικά, αλλά και ως άνθρωπος της αγοράς, πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό πρέπει να είμαστε πάντα. Οφείλουμε να βλέπουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Βεβαίως, αυτές τις μέρες των εκλογών λέμε ότι θα πρέπει και τα πολιτικά κόμματα να δούμε ένα άλλο μάτι. Είμαστε υπέρ του να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση σε θέματα οικονομίας, παιδείας, υγείας, ασφάλειας μεταξύ των κομμάτων. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να καταφέρουμε να συνεννοούμαστε. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αν αυτή η εθνική συνεννόηση υπάρξει και δεν πάμε στην περίπτωση του ένας να κόβει και άλλος να ράβει, τότε μπορούμε ουσιαστικά να δούμε καλύτερες μέρες. Είμαι πεπισμένος ότι με σύνεση, με συνοχή, με σκέψη των φορέων, των πολιτικών φορέων που στη χώρα μας σήμερα καλούνται να πάρουν τις τύχες της χώρας, μπορούμε να δούμε ακόμα καλύτερες μέρες ή μπορούμε να δούμε πολύ καλύτερες μέρες από τις στο παρελθόν. Εγώ αυτό που γνωρίζω, κύριε Χατζηδεοδοσίου, είναι είτε έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας, είτε ανατραπεί πλήρως το πολιτικό σκηνικό, αυτό που ζητά ο επιχειρηματικός κόσμος είναι υπευθυνότητα, είναι σύνεση, συνετός λόγος, ηρεμία, όχι αναταραχές.
προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, που είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Και ο πληθωρισμός που δυστυχώς ροκανίζει τα εισοδήματα όλων των πολιτών και κατ' επέκταση των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι η προεκλογική περίοδος θα συνεχιστεί με έναν έντονο ρυθμό, εγώ θα πω, κύριε Χατζηδωσή, όσο οδεύουμε προς τις κάλπες. Και εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε όλα αυτά, ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί μαζί με εμάς, από ό,τι ξέρω, αγωνιούν και οι ξένοι, έτσι, και η Ευρώπη και όλοι οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στο αξιόλογο έργο σας, κύριε Χατζηδωσή. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, καλό σας βράδυ.